ανακοινώθηκε το ότι έχουμε επιτάχυνση της διαδικασίας. Εγώ άκουσα τουλάχιστον τρεις ή τέσσερις από αυτούς που η κυβέρνηση τους μέτραγε σε αυτούς που θα μπορούσαν να ψηφίσουν πρόεδρο, που είπαν όχι. Δηλαδή, άκουσα τον κύριο Τσούκαλη, τον κύριο Καπερνάρο, τον κύριο Μουτσινά, τον κύριο Ανδρουλάκη. Αυτό είναι ενδεικτικό. Τον ακούσατε? Τον άκουσα στο Blue Sky χτες το βράδυ, ήμουν παρόν. Εγώ λοιπόν, και σήμερα το πρωί που τον άκουσα, δεν είπε ο άνθρωπος ότι δεν ψηφίζω. Είπε ο άνθρωπος ότι ήμουν δεν έχουμε τηλεφωνήματα. Ναι, και όλοι. Δεν είπε δεν ψηφίζω. Ναι. Πάντως το σίγουρο είναι ότι δεν ξεκαθάρισε αν θα ψηφίσει ή όχι. Είπε επιλέξει. Όλοι οι ψηφοφόροι μου λένε όχι και εγώ τους ψηφοφόρους μου θα τους ακούσω. Αυτό είπε. Δεν έχει πάρει απόφαση όμως. Δεν θέλω να μιλήσω στον κύριο Καπερνάρο τώρα, γενικότερα μιλάω. Λοιπόν, άρα υπάρχει ένα κλίμα αποσυσπήρωσης. Γιατί υπάρχει αυτό το κλίμα αποσυσπήρωσης? Το κλίμα αποσυσπήρωσης υπάρχει επειδή δεν έχει ιδιαίτερη σημασία το πρόσωπο του Προέδρου, γι' αυτό κιόλας 8 μέρες. Έχουν μείνει και δεν το ξέρουμε. Σημασία έχει ότι όποιος ψηφίσει αυτή την εκλογή, ψηφίζει την αύξηση του ΦΠΑ, ψηφίζει την αύξηση των εισφορών στον ΟΓΑ, ψηφίζει τη μείωση των συντάξεων, ψηφίζει το νέο φόρο πάνω στην περιουσία, όλα αυτά τα πράγματα που ζητάει η Τρόικα. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο οι βουλευτές δεν είναι σε θέση να ψηφίσουν πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ψηφίζει μόνο πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και ψηφίζει πάνω απ' όλα να βγούμε από το μνημόνιο επιτέλους. Κάτι το οποίο δεν θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να βγούμε από το μνημόνιο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτά τα οποία ανέφερα, κύριε Τζαμτζή, θα τα ψηφίσετε για να βγείτε από το μνημόνιο? Ακούστε, κύριε Κυρίτσι, μπορεί να είστε δημοσιογράφος. Θα σας πω κάτι. Αυτήν την άποψη που εκφράζετε την άκουσα πάρα πολλές φορές και μάλιστα τις μέρες αυτές μέσα στη Βουλή. Δεν ισχύουν όμως αυτά που λέτε. Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα, βγαίνει από το μνημόνιο. Αυτά, ωραία, για να γυρίσει σελίδα, θα τα ψηφίσετε αυτά. Κυβέρνηση την οποία έχετε μεμφθεί κατά κόρον. Τα έχει δεχτεί η κυβέρνηση αυτά. Είναι το email της κυβέρνησης αυτό. Το email της κυβέρνησης, κύριε Τζαμπή. Ενημερωθείτε λίγο, είναι η πρότασή σας. Δεν κάνει το Α, δεν κάνει το Β. Με ρωτάτε, πάω να σας απαντήσω. Μιλάμε και οι δύο ταυτόχρονα, δεν μας ακούει κανείς. Θα τα ψηφίσετε. Απαντήστε μου αν θα τα ψηφίσετε. Αυτό το οποίο λοιπόν. Τι να ψηφίσω, γιατί ποια είναι αυτά, που είπαμε. Ποια είναι αυτά, έχουν προκύψει. Βεβαίως, υπάρχει συμφωνία αυτή τη στιγμή. Διαπραγμάτευση γίνεται και δόθηκε για τεχνικούς λόγους παράταση αυτής ουσιαστικής διαπραγμάτευσης. Τι είναι αυτά που λέτε, αυτά είναι δικά σας. Κύριε Τζαμπή, εσείς τα προτείνετε αυτά. Αυτά είναι δικά σας επιχειρήματα, στα οποία θέλετε να παρουσιάσετε ότι κάνετε καλό στην Ελλάδα, που θέλετε να την οδηγήσετε σε εκλογές. Όχι. Το παράδειγμα το έχουμε. Ήδη το χρηματιστήριο σήμερα είναι μείον 8. Εσείς θα έχετε την ευθύνη για το πού θα φτάσει η Ελλάδα με την αιμονή σας για το συμφέρον του κόμματός σας να πάμε σε εκλογές. Γιατί εκλογές δεν θέλει ο ελληνικός λαός και το ξέρετε. Καμία δημοσκόπηση δεν έχει δώσει εκλογές να θέλει ο κόσμος. Εκλογές θέλετε εσείς, προσπαθείτε να τις εκβιάσετε. Και φυσικά θα είστε υπεύθυνοι και υπόλογοι στον ελληνικό λαό για το πού θα οδηγηθεί το διάστημα αυτό. Εάν πάμε σε εκλογές, η Ελλάδα και το τι θα χάσει η χώρα μας. Άρα θα ψηφίσετε με την αύξηση των εισφορών του ΟΓΑ. Αυτό μου λέτε. Να πάμε στον κύριο Κασί. Αυτό μου λέτε. Θα την ψηφίσετε την αύξηση των εισφορών. Κύριε Κασί, εσείς θα ψηφίσετε. Αυτά είναι δικά σας τώρα. Εντάξει, οκ, δικά μου. Είναι μισό λεπτό για να πούμε. Μία πολιτική προπαγάνδα. Ο συνάδελφός σας από εκεί δεν τα βάζει σωστά τα πράγματα. Εδώ έχουμε δύο διαδικασίες. Μία είναι η διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, που είναι ξεχωριστό πράγμα. Ποιος είναι ο υποψήφιος μία... αφού είναι ξεχωριστό? Αφήστε λίγο. Ποιος είναι ο υποψήφιος? Δεν έχουμε υποψήφιο. Δεν τα τοποθετείτε σωστά, όπως δεν τα έβαλε και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης προχθές που ψηφίσαμε τον προϋπολογισμό. Αφήστε τα αυτά. Ναι. Από εκεί και πέρα να απαντήσω και να πω ότι η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας θεσμικά είναι κάτι το ξεχωριστό. Από εκεί και πέρα σε επίπεδο διαπραγμάτευσης. Όσοι έχουν κατά νου να φέρουν μετά την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας να ψηφιστούν νέα μέτρα, να είστε σίγουροι ότι δεν θα περάσουν. Κύριε Κασί, το έχετε πει άλλες δύο φορές αυτό. Είναι ένα άλλο ζήτημα. Αφήστε τα, λέω. Αφήστε την προπαγάνδα, την πολιτική και θα μιλάτε επί της ουσίας. Επί της ουσίας. Σήμερα έγινε επίσκεψη της διαδικασίας όσον αφορά για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι. Που θεσμικά θα έπρεπε να γίνει το Φλεβάρι. Εσείς συμφωνείτε με την επίσκεψη, κύριε Κασί? Νομίζω ότι ναι. Αυτή η πολιτική αστάθεια. Ήταν γραμμή Βενιζέλου αυτό. Δεν ξέρω αν ήταν γραμμή του Βενιζέλου. Εμένα δεν με ενημέρωσε κανένας. Από αυτά τα οποία έχουν συμβεί, ως βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβουλίο, το εκτιμώ ότι είναι σωστό. Πρέπει να σταματήσει εδώ. Πρέπει να εκλεγεί ή να μην εκλεγεί πρόεδρος. Αν εκλεγεί πρόεδρος, να υπάρξει πολιτική σταθερότητα. Αλλιώς θα πάμε σε εκλογές. Ωστόσο, δεν απαντήσατε σε αυτό που λέει ο Γιώργος. Θα τα ψηφίσετε αυτά που ανέφερε τώρα? Σε καμία περίπτωση, για όνομα του Θεού.
Τοποθετήθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ. Τοποθετήθηκε και είπε ότι δεν θα υπάρξουν άλλα νέα μέτρα. Για να τα ξεκαθαρίσουμε. Αφήστε τα, όταν θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Από την πρώτη στιγμή που είναι ο Πρωθυπουργό στη διαπραγμάτευση, όταν θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στα πράγματα, θα δούμε το τι θα κάνει. Κύριε Κασί, μία τελεία, Γιώργο. Ναι. Εφόσον αυτά ο κύριος Κασίς λέει ότι δεν θα τα ψηφίσει, αυτό σημαίνει ότι το Πασόκ λέει να έρθουμε σε μία ρήξη με την Τρόικα με μονομερείς ενέργειες. Αυτό το οποίο ακούμε επί 4 χρόνια από τους ίδιους ανθρώπους ότι δεν γίνεται. Ας αποφασίσουν, γίνεται ή δεν γίνεται. Αφήστε τον άνθρωπο να ολοκληρώσει. Να ολοκληρώσει και να απαντήσει ο κύριος Κασίς. Αφήστε να δούμε τι λέει. Μέχρι τώρα ακούμε επί 4 χρόνια ότι δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές, δεν γίνεται να έρθει κανείς σε ρήξη με την Τρόικα. Μόλις τώρα μου είπατε ότι εσείς ως Πασόκ θα έρθετε σε ρήξη με την Τρόικα. Τι από τα δύο ισχύει, είναι ή δεν είναι καταστροφή? Κύριε Κασί. Δεν γίνεται να λέτε ρωτάτε ένα βουλευτή, ναι, ο οποίος έχει έρθει σε σύγκρουση και με τον Πασόκ και τελευταία. Και σας λέω ότι η απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του Πασόκ είναι ότι εδώ που φτάσαμε πλέον, νομίζω ότι τα πράγματα είναι τελείως αλλαγμένα. Κοντεύουμε και πρέπει να βγούμε από το μνημόνιο. Κοντεύουμε και πρέπει να βγούμε από το μνημόνιο. Άρα η πολιτική σταθερότητα είναι αυτή η οποία θα δώσει δύναμη στη χώρα και μια εθνική συμμαχία και με το ΣΥΡΙΖΑ μαζί. Πράγμα το οποίο δεν το θέλει, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ λέει: εγώ θέλω να γίνω κυβέρνηση. Μα πάτε και ψηφίστε το ΣΥΡΙΖΑ. Να διαπραγματευτώ. Να διαπραγματευτώ τα πράγματα. Πράγμα το οποίο δεν θέλει. Να ακούσουμε τον πρόεδρό σας λίγο, μιλάει αυτή τη στιγμή και επιστρέφουμε.